καλείστε για τη δική σας απόλαυση του σόου, αν μπορείτε, να απενεργοποιήσετε το γαμημένο το κινητό σας! Πραγματικά δεν μπορείς να βγεις από το δίκτυο για 2 ώρες! Τι, περιμένεις τηλεφώνημα με τον Μπαράκ Ομπάμα? Κλείστε το ρημάδι σου! Επίσης, παρακαλούμε πάρα πολύ να μην καταγραφεί η παράσταση με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο. Με άλλα λόγια, αν βγάλεις κάμερα και φιλμάρεις, θα σε κάψω ζωντανό και θα πασπαλίσω τους κουραβιέδες μου με την τέφρα σου! Καλή διασκέδαση. Δεν συμβαίνει συχνά αυτό το λαξίδι. Παίζει ψωνάρια σπάθηση. Πρέπει να πάμε να δούμε την αλήθεια. Πάμε λίγο τα γόρια. Ωραία. Λοιπόν, χωρίς γιατί έχω τείχος αυτήν την παράσταση. Γιατί δεν σας λέω να φαίνεται καλά. Τέλος πάντων, χωρίς για να μην ανησυχείτε λιγότερες, γιατί αυτή η παράσταση είναι γραμμένη για εσάς και μόνο, θέλω να το ξέρω αυτό. Δεν εννοώ με την κακή έννοια, εννοώ ότι θα μάθετε πράγματα από αυτή την παράσταση που κανένας άντρας δεν θα σας πει ποτέ. Για παράδειγμα, πόσοι άντρες από εδώ είστε χέστες. Είναι ένα φτερά της μαλάκα. Και δεν πετάει μεταξύ, δεν πετάει, δεν κάνει σε κανένα κόκκινο που πετάει για να φτιάξει τρομάξι. Πλατανί και μανσάρε. Δεν μας φτάνουν όλα τα προβλήματα που είχαμε αυτή, είπαμε μια πετάει κιόλας μαλάκα. Α σου κάνω μερικά παραδείγματα φίλια άντρα που δεν χειροκρότησε. Εσύ με τον κορίτσι εδώ περπατά στην πόλη στο πάρκο εδώ και βρίσκονται με μια κατσάτα κοστά σου. Έχεις δύο χαρακτήρες μέσα σου. Ένας χαρακτήρας είναι ο γιατί. Σε πιάνει μια φαγούρα χωρίς να ξέρει γιατί έχεις φαγούρα. Ο δεύτερος χαρακτήρας είναι αυτό που κάνουμε όλοι οι άντρες. Που είμαστε πολλοί άντρες και κάνουμε έτσι τα μπρίδια να ισχύουν. Προφάμε ψεύτικη πίτσα για το ευκαιρία.